Εδώ είμαστε! Γεια σας! Αχ, Δευτερούλα αγαπημένη! Τι ωραία! Νικό, μετά από ένα φοβερό Σαββατοκύριακο. Τρομερό! Πλάκα, πλάκα, καλό Σαββατοκύριακο ήταν. Τα πήγαμε καλά. Οι ομάδες μας δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Λάρισα. Ο Άρης, κάτι ψωλά έγινε στο ΆΚΑ. Ένας χαμός, αλλά οκ. Στο μπάσκετ πήραμε δύο μεγάλες νίκες. Ειδικά νομίζω του Άρη με το Περιστέρι ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Και Νίκο, μπαίνουμε σε εβδομάδα ντέρμπι. Τι ωραία, τι καλά. Πάρα πολύ όμορφα τα πράγματα, παιδιά. Καλή υπομονή σε όλους, εύχομαι. Γιατί ξεκινάμε σιγά σιγά. Καλή δύναμη. Να περάσει αυτή η εβδομαδούλα ωραία και ανέμακτα. Και να είμαστε την επόμενη Δευτέρα χαρούμενοι. Έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση. Νίκο, έχουμε. Τρομερή. Μόνος, έτσι είναι. Ήρθε χειμώνας, επιτέλους. Αποστόλη, αν μας ακούς, έχει κρύο, φυσάει και βρέχει. Οπότε νομίζω ότι μας καταλαβαίνεις πλέον. Εσύ που είσαι εκεί στην Αγγλία, θα ανοίξουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε γραμμές. Εγώ λέω να είναι ελεύθερο. Όποιος θέλει καλή. Έχουμε γυρίσει γραμμές. Ναι, είναι γυρισμένες. Τι επαγγελματίας. 2-3-10-87 και 3 οχτάρια. 2-87 και 3 οχτάρια. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή μου φίλη. Μανούλα μου. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όλους εσάς που θέλετε να μιλήσετε, θέλετε να τοποθετηθείτε, θέλετε να σχολιάσετε, θέλετε να καταγγείλετε, ό,τι θέλετε, εδώ είμαστε. Έχουμε πολλά να πούμε, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα, αλλά αν θέλετε να παρέμβετε στην εκπομπή θα σας αφήσουμε. Γιατί είμαστε καλό κρατή. Ο Παπαδόπουλος παλεύει μία ώρα να βάλει ένα story. Ανέβασα. Να, ανέβασε το ένα από τα τρία, τρία ή δύο. Τρία. Θα ανέβουν και τα άλλα πιστεύω. Και μετά θα κάνουμε κανονικά την εκπομπούλα μας. Αυτή την συλλεκτική εκπομπή. Για αυτή τη Δευτέρα. Δευτέρα, πώς έχουμε σήμερα. Δευτέρα 25 του Νοέμβρη, φίλοι μου καλοί. Πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Αχ, τι καλή διάθεση. Περνάς τέλεια. Καλό αυτό. Ποιο. Α, καλά. Περνάς τέλεια, Νίκο, αυτή τη Δευτέρα. Τρομερά. Αυτό το απόγευμα Δευτέρας 25. Τρομερά. Πάρα πολύ όμορφα. Αχ, με ενοχλεί. Τι να κάνω. Τι βλέπουμε, Νίκο. Έλα. Βλέπουμε στη μία ελληνική ταινία, δεν ξέρω γιατί. Και στο άλλο, α, όχι, όχι, είναι πολύ καλή επιλογή. Είναι το κανάλι του Προέδρου, πάρα πολύ καλή επιλογή. Και στο άλλο, γυναίκα χωρίς όνομα. Δεν σ' αρέσει να τα αλλάξω. Γιατί να δούμε αυτό το πράγμα. Α, φυσικά. Χρόνια πολλά στις Κατερίνες. Χρόνια πολλά στην ανιψούλα μου. Την Νίνα. Ναι. Χρόνια πολλά γιατί μας ακούει. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τυχαίρες. Έχεις και μια Κατερίνα. Την ξαδέλφη μου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τυχαίρες. Τη γιαγιά μου και δεν πήρα τηλέφωνο. Την ξαδέλφη μου λέει πρώτα. Έχει τη γιαγιά του. Χρόνια πολλά και στη γιαγιά σου λοιπόν. Α, να τυχαίρεσαι και εσύ. Εγώ δεν έχω κανέναν άλλον. Την πάρουμε στον αέρα. Πάνε στον αέρα. Νίκο! Νίκο! Τι καλά! Τι ωραία! Τι? Τέλεια! Τι? Τι, κάτι βλέπω. Πάρα πολύ όμορφα. Ωραία τάκα έχετε στον Μπαουτάρης. Τι λέει. Η ξεφτύλα της εξυγίανσης δεν έχει όρια. Ευαγγέλου και Σκουλάς πρέπει να πάνε σπίτια τους χθες μαζί με τον Περέιρα. Έμα τώρα! Έχει τάξει να πούμε αίμα στο άκα. Αχ, τι ζούμε, δεν μπορώ. Έχει τάξει αίμα. Φυσικά. Με αυτά που είδαμε. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, τι έκανα, δεν πειράζει. Γίνονται, προχωράμε. Ναι. Έχει τα γιατί αμφιβάλλει. Τι να πω. Και εμεί έχουμε ωραία τάκα στο Πάκο. Θέλω να σα διαβάσω. Διάβασε. 11:42 εκεί. Ο καλαπαπά βγάζει καπνού από τα αυτιά. Καλό. Είναι ότι είναι πετυχημένο. Καλό. Είναι πολύ πετυχημένο. Καλό. Και να ξέρει ότι σκέφτηκε άνθρωπο που δεν σου πάει το μυαλό. Αυτό έχω να πω. Δεν λέω τίποτα άλλο. Με πιέζει, δεν θα πω κάτι άλλο. Ο Ραφαήλ. Ο Ράφα, να ξέρει, είναι. Αυτό το σκέφτηκε. Όχι. Α. Αλλά το όχι ο Ράφα. Ναι. Μην το βλέπει έτσι ήσυχο. Δεν μπορεί να φανταστεί. Ναι. Δεν μπορεί να φανταστεί το παιδί, είναι αλλού. Μάλιστα. Αλλού. Έχουμε ήδη γραμμή όμως. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μπορεί να είναι και φίλη. Όπα. Ναι, καλησπέρα. Ακούγομαι. Ναι, βεβαίω. Καμπάνα. Λοιπόν, δεν ξέρω να περπατάω στον δρόμο, δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό όταν περπατάς στον δρόμο από το πλακάκι το κούφιο με το νερό μέσα να το πατήσεις. Με τη λάσπη τώρα αυτές τις μέρες ειδικά. Δηλαδή δεν υπάρχει, δηλαδή και να έχεις φορέσει και κανένα
και κάνα παντελόν έτσι μόλις από το πλυντήριο, δηλαδή το S, το σιδέρο, τώρα είναι πούδρα και να βγεις έξω και να το κάνει το παντζάκι κάτω. Ναι. Δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα. Πρέπει να περπατάω, δεν μου έχει κάτι ακόμα η κέντα, αλλά τώρα που πήρα σας πάνω θα μου κάτι κέντα που να είναι. Λοιπόν, ήθελα να πω, εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την κυρία για το παιχνίδι. Ναι, πάρα πολύ. Ναι. Είμαι σχεδόν σίγουρος για θετικό αποτέλεσμα. Γιατί αγάπη, κάτι διάβασα χθες, πήραμε φαντάκ, έτσι, άρα δεν φοβάμαι για καρεσκάκι. Φαντάκ στην άμυνα. Φαντάκ το πήραμε στο βόλιο. Δεν τρώμε τίποτα. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Πήγατε φαντάκ, παίξει στο βόλιο. Απίστευτο. Έμπειρος. Όχι, ρε Νίκο. Ο στόπερ είναι. Βέρτζιλ φαντάκ. Συγγνώμη, πρέπει να ρωτήσω τον Νίκο που. Εσύ Νίκο, με φαντάκ στην άμυνα δεν είσαι σίγουρος για αποτέλεσμα. Εσύ λέω με τον Άρη. Με φαντάκ στην άμυνα. Δεν περνούσε τίποτα. Σίγουρο. Τελειώναμε. Εντάξει, δηλαδή, συγγνώμη. Και επειδή κυκλοφόρησαν κάτι, είδατε κάτι φωτομοντάζ εκεί, φαντάκ με φανέλα στοίχημαν πάω και πέρα. Εντάξει, δηλαδή το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Τι να μας πούν τώρα οι Λαραμπί και αυτά γατάκια είναι. Τι να μας πούν τώρα. Έτσι. Με φαντάκ πίσω είμαι σίγουρος για το αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν χάνω ποτέ. Θα κάνουμε μεταγραφή. Λοιπόν, αυτό έτσι για κάπως πιο έτσι να το ελαφρύνουμε. Αλλά πιο σοβαρά για το παιχνίδι, εντάξει, εγώ πιστεύω, αν και συνήθως αυτά τα μάτια είμαι πάντα απεσιόδοξος, ναι. Πιστεύω ότι είναι ευκαιρία. Εγώ βασικά και το χ δεν με χάλα, γιατί υπάρχει ένα φορό κλίμα που πάμε με το διπλό, δηλαδή μας το 85 είναι σοφαλία, θα ανοιχτούμε να βάλουμε γκολ να νικήσουμε. Εντάξει, δηλαδή, ρεαλιστικά έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, όχι, πας για δύο αποτελέσματα. Αν το δεις καθόλου. Ναι, δηλαδή αυτό θέλω να πω, γιατί βλέπω ότι. Εντάξει, είναι λογικό, δεν θα πει καμία, ομάδα να πει πάμε για το χ. Και ειδικά όταν είσαι τροπάο και έχει κάνει double και είσαι και αίτητο, δεν θα πει πάω για το χ. Απλά θεωρώ ότι και το χ είναι μια καλή. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είναι που πιστεύω ότι και το χ θα έχει γκρίνια και με χ θα έχει γκρίνια ο Ολυμπιακός. Ναι, ο Ολυμπιακός γιατί τώρα... είναι σε δύσκολη φάση. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός και με χ θα έχει φοβερή γκρίνια. Ναι. Και περιμένω να μας πάσουν το αίτητο τώρα, γιατί αυτό είναι το κίνητρο για αυτό. Κοίτα, έχουν και το αυριανό. Που οκ, okay, δεν περιμένω να γίνει. Δύσκολα θα πάρουν ένα αποτέλεσμα, αλλά αν είναι ένα βαρύ το αυριανό αποτέλεσμα, θα δυσκολεύσει ακόμα περισσότερο ναι, το πράγμα. Ναι, απλά εγώ πιστεύω ότι πολλοί που λένε ότι με ένα διπλό θα το βάλουμε τον Ολυμπιακό σε μια τρομερή εσωστρέφεια. Mm. Εγώ θεωρώ ότι και με εκεί τον βάζει σε εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό. Ναι, συμφωνώ. Γιατί έχει περάσει ένα κλίμα ότι εμείς θα είμαστε που θα σπάσουμε το αίτητο του ΠΑΟΚ και τον Επετάλο. Οπότε καταλαβαίνετε μια ισοπαλία. Πάλι θα υπάρχει γκρίνια στον Ολυμπιακό. Γενικά, ότι δεν μπορέσαμε στην έδρα μας, ναι, δεν μπορέσαμε γενικά, στην έδρα μας να τον κερδίσουμε και το περιμέναμε πώς και πώς. Σήκωσαν πολύ τους τόνους. Εδώ και δύο εβδομάδες, όχι τώρα. Και ναι. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή τους έχει προσθέσει και άλλη πίεση, προσανατολίστηκαν, έχουν το αυριανό. Και να πω και ένα τελευταίο που αφορά τον Νίκο, δεν ξέρω αν με ακούει. Καμπάνια, ναι, θέλω να πω για το Μάνταλο. Αν και παοξείς εγώ να πω το Μάνταλο. Η μαγιά δεν την βγαίνει τώρα σε ένα 19χρονο παιδάκι το οποίο έχει παίξει πρώτο το παιχνίδι και να κάνει το μάγκα. Φίλε, ξέρω και να πω και τι του είπα ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή τώρα. Αλλά δεν θέλω να παιδάκι... το πω στον αέρα γιατί θα εκτεθεί ναι. Ακόμα περισσότερο. Δηλαδή τώρα σε ένα 19χρονο παιδάκι ναι. να γύρισε τώρα να του πουλήσει μαγιά. Ναι. Δηλαδή αυτά, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι όχι τροφή αυτό. Δηλαδή θα κάνει το μάγκα τώρα. Πάνε δηλαδή ποιο είναι ο πιο ντάι παίκτη του Άρη εντό αγικών, ρε παιδί μου. Πάνε εκεί και πουλα τρέλα. Να πω ότι ξέρεις τι, πήγε στον πιο δυνατό, στον πιο μάγκα, στον πιο έτσι εντός εισαγωγικών, τα ή του Άρη και τρέλα. Αυτό είναι το πρόβλημα, τα είδε καμάστα. Τώρα να πηγαίνεις να κάνεις μαγιά τόσο το παιδάκι που ξέρεις τη λογικά δεν σου πει τίποτα εκτός έδρας είναι το παιχνίδι. Πρόσεξε, θα σου πω κάτι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, εντάξει. Κάτι που δεν πρόσεξαν πολύ. Ο Τσιλιγκύρης πριν την εκτέλεση του πέναλτη πάει να τον ψαρώσει. Εγώ το δέχομαι, αυτό γίνεται πολύ συχνά. Εντάξει, αλλά εσύ... Και έδειξε τα γανό που το τόλμησε, ναι, να το κάνει. Αλλά αυτό που η συμπεριφορά του Διεθνή Μάνταλου μετά και πρόσεξε αυτό που του είπε, γιατί ήταν άσχημη λέξη που χρησιμοποίησε, δεν το τιμάει. Τώρα για να λες εσύ τώρα ότι άμα του λέγει απλώς κάτι έτσι εντός εισαγωγικών που δεν ήταν και να πει, θα πεις θα μπορούσα να το πούμε κιόλας, δεν είναι κάτι πολύ χοντρό. Σε έναν άσχημο χαρακτηρισμό για το παιδί. Καλά, ναι, κατάλαβα. Δηλαδή, δεν έχει σημασία τι είπε. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ τώρα, αν ήμουν ο Μάνταλος, είμαι αρχηγός στην ΑΕΚ και να μου λέει κάτι ο μικρός, θα το βάζω τον γκολ και μπορεί μετά να του έλεγε κάτι στο στυλ. Μικρέ, δεν μάθει αυτό. Έχει και τέτοια. Μπράβο. Δηλαδή, θα μου φανεί και εγώ αστούδε ο γκολ. Δεν μάθει ο μικρός. Όχι τώρα να τον κάνω να κάνω τον Τάι. Δηλαδή, έκανε τον Τάι τώρα στο παιδάκι και να δω δεύτερο γύρο στο Βικελίδη. Είμαι πολύ περίεργο. Ο Μάνταλος.
να δω τι συνήθω αυτή ξεστικά με δεύτερο γύρο Νίκο. Από το, ένα, από το πρώτο λεπτό χειραψίχνω του παίκτε, πάει και του σηκώνει για να καλμάει λίγο τον κόσμο. Αν είναι στην αποστολή. Αν είναι στην αποστολή. Ναι, αν είναι, θα δει από, από το πρώτο λεπτό θα κάνει δημόσια σχέση με του παίκτε του Άρη για να καλμάρει την κερκίδα. Γιατί ξέρει ότι θα είναι στοχοποιημένο. Αυτά παιδιά, καλή εβδομάδα να πούμε. Να σε καλά. Και θα ξαναμιλήσουμε. Να σε καλά. Το κακό με το Μάνταλο είναι ότι τελευταία είναι πολλά τα περιστατικά που έχει κάνει κάτι τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι κανένα δυο. Που δεν, δεν μας έχει συνηθίσει τέτοιες συμπεριφορές. Ναι. Τι να πεις πραγματικά. Το προηγούμενο διάστημα. Τέλος πάντων. Ο φίλος ο Χρήστος. Νίκο, αυτή η κοπέλα, η χαρούμενη με την καλή διάθεση Δευτέρα πρόγραμμα που κάνετε σήμερα εκπομπή καινούργια είναι. Λέει, τι κάνατε την αγάπη. Όχι, η αγάπη είναι, παιδιά, να ξέρετε. Απλά έχει έρθει με διάθεση το κορίτσι μου εδώ πέρα. Είναι σε πολύ καλή παιδιά, κατάσταση. Δηλαδή, τι να κάνω. 2-3-10-2-7-3-8 ανοιχτές οι γραμμές. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7.30. FM γεννώντα τα μηνύματά σου 5-45-26. Έχουμε κληρώσει, κληρώνουμε τίποτα, δίνουμε. Όχι, δεν δίνουμε τίποτα. Να δώσουμε αυτά δύο. Ποια? Αυτά που μας έδωσαν εμάς. Εδώ! Δεν ξέρω πώς λέγονται. Κάπως θα λέγονται. Κάτι θα είναι. Κληρώνουμε μια βέσπα, έναν απορροφητήρα για την κουζίνα σας, ένα ψυγείο. Audi A4. Και μπείτε καλώντας το 2310-287-38 στο διαγωνισμό που θα κάνουμε την Παρασκευή για να κερδίσετε ένα διαστημικό σταθμό. Θα δώσουμε και το iPhone 11. Αποκλειστικά για εσάς. Και το iPhone 12 θα έχουμε, το πιστεύω. Το 11, ρε, το καινούριο, άσε με τώρα 12. Το 12, το έχουμε εμείς πριν την Apple, να ξέρετε. Καλείτε και μπαίνετε στο διαγωνισμό. Είμαστε εδώ εμείς για εσάς. Φίλοι μου, καλοί. Απλά για το διαστημικό σταθμό θα πρέπει να. Έλα. Τι κάνεις ρε Νίκο, το παιδί είναι λαθέρ παιδιά, ξέρετε, είναι λαθέρ. Θα μας το πετάξω έτσι το γραφείο της καρδιά. Τι έχουμε άλλο? Τι έχουμε άλλο? Συμφωνώ για αυτό με το Μάνταλο σκηνικό, ότι ήταν πολύ, δεν έχει και νόημα ρε, να μου πεις, κοίτα, ποτέ δεν έχει νόημα να κάνεις κάτι τέτοιο. Σοβαρέψου λίγο. Κατερίνα! Να κάνεις κάτι τέτοιο σε έναν αντίπαλο και... Ναι. Και σε ένα παιδί το 19 χρονών. Ναι, αλλά πέρα από αυτό. Γιατί το κάνεις ρε Μάνταλη, σοφαρίζεις με πέναλτι. Το οποίο δηλαδή, δεν υπάρχει τώρα, εντάξει, αλλά... Καλά, το πέναλτι είναι δύσκολη φάση. Δεν είναι δύσκολη φάση, δεν υπάρχει πέναλτι. Βρίσκει πρώτα την μπάλα, φαίνεται σε replay. Είναι δύσκολη φάση. Εμείς για να καταλάβουμε να το δούμε 35 φορές, πόσο μάλλον διαιτητής. Το είδε λοιπόν στο VAR 35 φορές. Είναι δύσκολη φάση, δεν και υπάρχει λήψη που είδε στο VAR ότι βρίσκει πρώτα μπάλα. Φαίνεται αγάπη. Δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι δύσκολη φάση, αλλά πέρα από αυτό, γιατί το κάνεις ρε, δηλαδή τι. Λες και έχεις βάλει τον γκολ του αιώνα. Τι κάνεις, ας πούμε, για ποιο λόγο. Δεν, κανένα νόημα. Πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα. Μπράβο τον Ευαγγέλου, okay. Τα κατάφερε. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ευαγγέλου, χωρίστρα δυνατή, ε. Ευαγγέλου είναι. Χωρίστρα το μαλλί. Πολύ. Μετά τον Τζοβάρα μπαίνει και έφαγε κανένα 20 λεπτό να κάνει το μαλλί πριν το μάτι, σίγουρα. Και άλλα 10 λεπτά στο VAR. Ο Ευαγγέλου. Συγγνώμη, ρε Νίκο, τι να κάνω. Τρομερός. Τι να κάνω. Τρομερός. Τι να γίνει, δηλαδή. Άμα ήσουν εσύ χθες με αυτό το πέναλ, θα σκούζατε. Αλλά εγώ σου λέω ότι είναι δύσκολη φάση. Δεν υπάρχει δύσκολη φάση. Αυτό. Εντάξει, Κατερίνη Βούλια, όπως εγώ θα σου πω παντελονάτα, φωνάζει τώρα η Λάρση για πέναλτι. Δεν είναι πέναλτι. Μην τρελαθούμε τώρα. Ναι, έβγαλα αυτό είναι, και είναι κάτι ξεκάθαρο. Βούλια δηλαδή, Κατερίνη. Δεν υπάρχει χέρι. Από την κακοκαιρία. Ρε, μην πειράζουμε ένα θέμα στο άλλο. Μιλάμε για κάτι και η εκπομπή ασχολείται με τα πάντα. Να καταλαβαίνουμε και λίγο, να έχουμε μια ροή. Όχι να λέμε για το δεν υπάρχει ροή εδώ πέρα. Δεν υπάρχει ροή εδώ. Εγώ λέω για το χέρι, όλο λέει για τον καιρό. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Άμα θες ροή να πας με τον Χατζηνικολά να κάνει το δελτίο μαζί. Πω, με τον νέο Χατζηνικολά και να κάνει Γαβριλίδου. Δεν υπάρχει ροή εδώ πέρα. Αυτή η ώρα εδώ πέρα είναι διαφορετική, τα έχουμε πει. Ωραία, γράφετε, θα αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά και το στέλνει στο 5526. Α πω κι εγώ κάτι. Και δύο δεθάκια τριοχτάρια καλείτε κιόλα. Τα είπαμε έτσι όλα μαζί. Δεν κατάλαβε κανένα τίποτα. Καμία ροή, τίποτα. Ωραία, τέλεια. Τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο? Ναι, είχαμε στο μπάσκετ, είπαμε δύο μεγάλες νίκες. Την ισοπαλία του Ολυμπιακού. Ο κόρπος τι έκανε, το είδες? Τι έκανε? Ωραία, φίλε. Πού ζεις, ρε Νίκο, από το Σάββατο, όπου και να κοιτάξει social media, έχει αυτή τη φάση με τον κόρπο. Εσύ τι κάνεις τώρα? Ρε, με εκνευρίζεις τώρα, αλήθεια. Λέγε, εκπομπή ακούω, κάνουμε. Σ' ακούω, το σοβαρέψου λίγο. Σόξε, είμαι επικινητικός. Ωραία, στο αυτό λίγο κάτω και συγκεντρώσου. Κάνουμε εκπομπή. Λέγε. Άντε, λοιπόν, λέγε. Δεν έχεις τη φάση με τον κόρπο. Όχι, τι έγινε. Πρέπει να σου το δείξω, ρε Νίκο. Δηλαδή. Δεν μπορώ. Είναι κάτι που δεν μπορώ να σου πω. Είναι κάτι είσαι σε κάποιον άλλο πλανήτη, ας πούμε. Τι. Δύο νεκρές αντί από την κακοκαιρία. Γελάμε και με τέτοια είδη ντροπή. Με την κακοκαιρία. Εγώ γελάω μαζί σου γιατί πραγματικά δεν είσαι. Δεν ξέρω, δεν. Πουθενά καμία επαφή, τίποτα. Γιώργος Παπαδόπουλος, πρόεδρος κοινότητας αντιρρήγων. Έλα, κάτι άλλο, παιδί. Γιώργο Παπαδόπουλο. Α, κάτι γίνεται στο γυναίκα χωρίς όνομα. Πες και λίγο τι. Να το βάλω, να βάλω αντένα. Κάτι, πέφτει, γιατί όχι. Ωραία αυτή, δυνατή. Ναι. Αυτή εδώ πέρα είναι ο Σκόπιος, πώς τη λένε. Λοιπόν, και κλαίει κιόλας, γιατί κλαίει.
Πέρα, πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο να το μεταφέρει αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε. Γιατί να μην έχει κάτι. Γιατί να μην έχει. Καλά, το Open είναι λάθος επιλογή. Okay. Γιατί να μην έχει κάτι και τέτοια ώρα, δηλαδή τώρα δεν είναι ψωμί. Φτάνει με την Κατκέν. Γιατί, ρε. Έχει κουράσει. Χρόνια πολλά σε Κατέκνα καινούριο που γιορτάζει. Α, χρόνια πολλά, ναι. Ζωτά. Έχουμε κάνει Κατέρινα στο Λίμπερο, όχι. Γιατί έχουμε πολλέ γυναίκε στο Λίμπερο, γιατί έχουμε Κατερίνα, ρε. Σωστό γι' αυτό. Εσένα έχουμε και τη Μαριλή. Γεγονό. Επιβιώσατε εσεί δύο. Τι φάγατε τι άλλε. 2-3, 10, 27 και 3 οχτάρια, ανοιχτέ γραμμέ. Για ταξιτζίδε, οδηγού ΟΑΣΤ, εργάτε οικοδομή, τσέο. CEO. Εγώ είμαι ανοιχτή σε όλου. Τι λαθαίνει αυτό το παιδί, ρε. Πού ζει, μωρέ! Έλα, αγαπητέ, λέωνε τώρα και στον πρόλογο. Πού ζει και πού ζει και πού ζει. Μιλά εσύ, θα πει εσύ σε μένα που ζει. Που άσου πω 10 πράγματα, θα ξέρει το ένα. Εσύ είναι κάτι που κυκλοφορεί από το Σάββατο παντού. Λέγε. Έχει σχολιαστεί από τον κόσμο. Είχα άλλα τρεχάματα το Σάββατο, λέγε. Σιγά ρε Νίκο, σιγά ρε Νίκο. Είχαμε θέματα. Σιγά! Είχαμε θέματα το Σάββατο. Στράτο Τζόρτζογλου, δυνατό. Ό, τι να είναι, παιδιά. Ωραίο παντελόνι, βυσινή. Για πες. Τι να είναι, ρε παιδιά. Παντελόνι, βυσινή. Τέλο πάντων, ναι, είχαμε το χ του Ολυμπιακού στην Ασμίνη, γιατί δεν έβγαλε μάκρυ. Πραγματικά θα το συνταμίσει όλα. Χατζε Μανουιλίδη, ωραίο, θα φέρω και συνήθω. Χατζε Μανουιλίδη. Μανουιλίδη, πώ λέγεται εκείνο που. Μανουιλίδη, το βάλε Χατζε Μανουιλίδη. Εντάξει, έβαλα ένα χατζί δίπλα, Μανουιλίδη. Τον γκολ. Το παιδί. Που το αφιέρωσε και στη μητέρα του που είχε φύγει τη ζωή, γελά. Δεν τρέπεσε, δηλαδή. Χατζή Εμμανουιλίδη. Εμμανουιλίδη. Πρώτη εδώ, μόνο εδώ. Εμμανουιλίδη. Το πραγματικό του όνομα. Εμμανουιλίδη. Έχουμε γραμμή όμω. Μπορεί να είναι ο κόρμπο ενδεχομένω. Ναι, γεια σα. Καλησπέρα. Τρομερά πράγματα. Δεν μπορώ. Αδελφέ, κοίταξε το, μην επιδεινωθεί. Να ξέρει. Εγώ φταίω πραγματικά που έχω έρθει με καλή διάθεση και μου έχετε σπάσει τα νεύρα. Μία μέρα ήταν. Ο τρελός του χωριού. Μία μέρα ναι. Και έχουν τύχει όλες οι βλακίες μαζί. Αυτό συγκεκριμένο δεν μπορώ να πω ποιο είναι να τον κάνουμε. Μην το δίνει συνέχεια και μην το δίνει. Άστο, μην το δίνει. Με κρεβρίζει. Δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Άντε. Πάμε παρακάτω. Πω. Έχει έρθει ο χειμώνα πλέον. Αυτό που κολλάει. Κολλάει. Πού. Στο ότι πλέον χειμωνιάσαμε. Άσχετο. Και είναι δύσκολα τα πράγματα. Γιατί? Σε ένα μήνα ακριβώς έχουμε Χριστούγεννα. Και? Εμείς και διαφήμιση στο τζάμπο. Δεν σε καταλήξεις κάπου ή απλά το πετάς έτσι, λέει. Κάτι ακόμα άσχετο σε αυτή την άσχετη. Είναι καλή ωραία αγάπη. Και εμείς είμαστε. Εντελώς άσχετο. Με τα κοντομάνικα ακόμα. Αφού κάνεις κοιλιά, πρέπει τι να κάνω, το γεμίσω. Μα ό,τι να είναι, ρε παιδάκια. Παιδάκια, να μου το κλείσω. Είπε εμένα ότι κάνω κοιλιά που πάω να κουβεντιάσω ότι έχει γίνει. Καρέ, καρέ, διάσωση λογημένο ζευγάριο στην κοινέτα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε. Κάτσε ρε, κάτσε. Κάτσε ρε αγάπη, πού πας. Μίλα. Πήγε σε μια άλλη καρέκλα που δεν είχε αυτή χαμηλώσει από πριν. Η αγάπη σε όποια καρέκλα κάθε ζωή να ξέρετε τη χαμηλώνει. Τέρμα κάτω, θα το λέω συνέχεια γιατί είναι περίεργο αυτό που κάνεις. Δεν είσαι 2 μέτρα παιδί, είσαι 1,60 κάτι, δηλαδή για το Θεό. Και μου χαμηλώνεις καρέκλες χωρίς λόγο και αιτία. Τώρα γιατί κάθεσαι εκεί πέρα, δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, επειδή. Κάνω κουμπί μόνος μου. Πες. Έχω ανοίξει και το άλλο το μικρόφωνο, για πες. Τέλεια. Τέλεια, να το ακούγεται. Κομπλέ είμαστε. Και εκεί ακούγεσαι μια χαρά. Στοιχηματικά πώς θα έπαιγαν αυτό το Σαββατοκύριακο κάπου Καβαλίδο. Ας παίξουμε το κινητό μου. Κατάλαβα, κουβάς πήγες είναι που πάλι. Να σου πω κάτι, άντε, δεν μπορώ άλλο με αυτό. Τα ειδικά στοιχήματα που είχαμε. Ναι, ο Λιμιός δεν ξεκίνησε καν. Θα προλάβαινε να βγάλει και assist και goal. Γιατί δεν τον έβαλε. Δεν τον έβαλε. Έβαλε τον Αντιλιανό. Ιδέα σου. Πλάκα, τι έχασα. Α, τον Άσο του Αστέρα. Όλοι μας αυτό. Όλοι μας. Και ένα ακόμα. Τι άλλο έχασα. Τον Ολυμπιακό δεν έχεις βάλει. Δεν τον είχα παίξει. Πάκο Ολυμπιακό δεν έβαλα. Νομίζω μόνο τον Αστέρα έχασα. Το Αεκάρι το έβαλες, γκολ γκολ. Ναι, το είχα πιάσει ναι. Αυτό. Ατρώμη το Όφι, γκολ γκολ. Περίμενε να σου πω. Ατρώμη το Όφι είχα βάλει γκολ γκολ και over 2,5 το πιάσα. Καλό. Αν και αγχώθηκα λίγο γιατί από το 22 ήταν 1-1 ήμαρτον. Έπιασα το Άντερ στο Λαμία Ξάνθη. Έπιασα το γκολ γκολ στο Αεκάρης. Α, και το Παναθηναϊκό έχασα. Το είχα γκολ γκολ, έβλεπα. 0-0 το μάτσο. Χηματοθέαμα. Πολλοί το παίξαν διπλό αυτό, αλλά. Παναθηναϊκός δεν θυμίζει για τη σταθερότητά του. Κακό. Κακό. Εντάξει, τι να κάνω. Κακό, κακό. Και σκαλιέτερες οικογένειες. Και μου είπε και συνάδελφος στην Τούμπα. Που ήρθε από Αθήνα για το χθεσινό match να του παίξω εγώ από μένα μια πεντάδα. Τέλος πάντων, το βρήκαμε κάπως. Και έχει βάλει 5 over 2,5 και ναι. Δεν έχει πιάσει κανένα. Ναι. Και έχει βάλει ούτε τον Μπάουκ μέσα. Ναι. Γι' αυτό το λόγο κόλλησε το 1-0 εκεί το match. Ήταν άχαστο. Ναι. Γιατί ο συγκεκριμένος φίλος δεν έχει καλή άβρα. Το είχα πει. Του είπα, όχι, δεν το βάζω. Όχι, βάλτο, μου είπε.
Να τα. Γιατί εγώ αν έπεσα κάτι σε ΠΑΟΚ πέρα από το Λιμιό που το είχα βάλει από την Παρασκευή. Τι θα ήταν. Γκολ γκολ θα έβασα. Ή θα έβασα over. Αλλά. Άστα Νίκο, άστα. Τι να κάνω. Δεν βοήθησε στοιχηματικά ΠΑΟΚ από τον κύριο που θα λέω. Βασικά γενικά δεν βοήθησε ναι. Τον κύριο. Δεν ήταν καλή αγωνιστική. Είχε λίγα γκολ. Επίσης έχασε πολύ κόσμο νομίζω στο. Την ανατροπή του Ολυμπιακού. Την ανατροπή. Το 1-2 του Ολυμπιακού. Πολύ κόσμο. Τον στηρίξανε λες. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ήταν μια αγωνιστική με λίγα γκολ γενικότερα. Αυτή δεν είχε πάρα πολλά. Και τώρα πλέον. Νομίζω ήταν τα λιγότερα από το ξεκίνημα τη σεζόν. 9 μόνο πρέπει να ήταν. Βέβαια, πλέον ξεκινάει μια εβδομάδα. Εντάξει, εμπόλεμη να τη χαρακτηρίζουμε. Λίγο... Νομίζω από Τετάρτη κυρίω και μετά να περάσει. Υπάρχει μια ηρεμία σήμερα. Να περάσει ναι. Το του Ολυμπιακού. Καραβαπά δεν έβασε χθε. Καραβαπά δεν έβασε. Τα βάλει τώρα με τον Αλέξη Πυρόπουλο. Γιατί. Γιατί... Το... Ναι, επειδή το είδα το μεξί το, ναι. Τη φάση. Ναι. Ο Σπυρόπουλος έτσι μεταδίδει ρεσί. Ναι, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος. Είναι που... το στυλ του τέτοιου. Ναι, δεν είναι η κλασική περιγραφή. Α, το σου του Ντόγκλας δοκάρει και έξω. Ναι. Το κάνει λίγο διαφορετικά. Για να το θέσω αλλιώς, βάζει χρώμα ναι, στις μεταδόσεις του. Είπε ο, ναι. Ο Σπυρόπουλος κάπως είπε ουφ και έξω. Ουφ. Και ανέβασε ο Καραβαπάς ένα story. Το χέρι του Βίγκαμ. Προφανώς ο Κώστας Καραβαπάς βλέπει ΠΑΟΚ TV. Γιατί το ανέβασε ζωντανό χρόνο. Οπότε λογικά. Ναι, ναι, ναι. Βλέπει ΠΑΟΚ TV λοιπόν. Να λέξετε τις συνδρομές, να δείτε αν τον έχει μέσα. Και ανέβασε αυτό και τα βάλε τώρα με τον Αλέξη Σπυρόπουλο. Εντάξει, εκεί. Τη δουλειά του Καραβαπάς. Εμείς όμως είμαστε μαζί του, με τον άνθρωπο. Γιατί μέσα στην εβδομάδα μπορεί να μην μπόρεσε να πάει την Πέμπτη στο δικαστήριο που έπρεπε. Γιατί είχε κληθεί. Αλλά... Γιατί είχε αυτό το θέμα με την οσφυγαλγία. Αλλά μάλλον είναι καλύτερα. Και κατάφερε. Πραγματικά πιστεύω ότι έδειξε μεγαλείο ψυχής. Έσφιξε τα δόντια. Είπε ότι δεν μπορεί να μείνει μακριά από την ομάδα. Και το Σάββατο πήρε 30 χάπια σίγουρα, παυσίπονα. Στάθηκε όρθιος για 3 ώρες. Και του ευχόμαστε καλή δύναμη. Αν είχε πάρει 30 χάπια αγάπη. Νομίζω δεν ότι... τον επηρεάζει το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι δεν θα ήταν στο γήπεδο. Θα ήταν... Ο συγκεκριμένο, έτσι θα ήταν κάπου αλλού. Τι? Στο γήπεδο του ουρανού μπορεί να ήταν ακόμα με 30 χάπια. Δεν νομίζω ότι έχουν την ίδια επίδραση σε αυτό 30... όπως και σε εμά. Άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή αφήνει εκμέσει για το σωματικό βάρο του Κώστα Καραβαπά. Δηλαδή, είναι... Κοίτα, εντάξει τώρα, άμα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα δεν θα ήταν κακό. Θα ήταν καλό γι' αυτόν. Εντάξει, κοίτα. Θυμίσω τον πρόεδρο συνέντευξη στον Χατζηνικολάου δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Λες και είχε ανέβει 30 σκάλες. Η χειρότερη του ήταν του Μαρινάκη φωτογραφία που μου είχε στείλει που ήταν συνήθεια και γίνεται με το Μουρίνιο. Όχι. Η χειρότερη. Α, για Καραπαπάλες ρε. Α, για Μαρινάκη λόγω τώρα. Καραπαπάς εντάξει, είναι άλλη τέτοιο. Ποιο λες, μωρέ. Αυτή που σου είχε προχθές. Για τον πρόεδρο δεν μου πει. Η χειρότερη του Μαρινάκη είναι. Είναι αυτή που όχι, είναι με το πουκάμισο. Με το V που κάνει. Ναι. Που είναι ανοιχτό από κάτω. Δηλαδή, το πουκάμισο συγκρατεί το 12 ημέρα του κουμπί, δίνει μάχη για να μείνει στη θέση του και δεν καταφέρνει. Είστε ρατσιστές κατά. Αν όμως μας ακούει κάποιος από τον Ολυμπιακό, εμείς δεν λέμε κάτι. Εγώ θέλω να φύγω από εδώ ήρεμα. Λευκό Πόλο. Σου έχω πει, που έχει αυτό σε συνάδελφο εδώ. Δεν φεύγω, ρε, δεν φεύγω. Κάτω το σπίτι του Λευκό Πόλο. Δεν φεύγω. Φοβόμαστε και τα Λευκά Πόλο. Τι να κάνουμε, φίλοι μου. Αυτά είναι, λοιπόν! Θα πάτε, τώρα βγούμε κανένα break. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο, θα βγάζει κανένα απόκρυψη. Θα πάμε διάλειμμα, έλα. Και θα λέει, είσαι γραμμή προτεραιότητα και ο οποίο θα παίζει. Νίκο, καταφέραμε να μιλήσουμε για ένα θέμα 5 λεπτά. Πώς έγινε αυτό, δεν είπες ότι εδώ κάτι και με τέλο πληγία σου πάυσε και η κυρία. Καλά. Ή να πεις ότι. Τώρα, γιατί... Α, τι γίνεται στο γυναίκα δίχως όνομα. Γιατί αναφέρεις τώρα, δηλαδή. Τι κολλάει αυτό τώρα, δηλαδή, και χαλάς την εκπομπή. Και μας διαβάζει τα σούπερ από το Open. Πάμε στο. Open μόνο στηρίζουμε, έτσι. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε λίγο 107,4 στο σκύλο με τη γάτα. Αγάπη Γαβριλίδου, Νίκος Παπαδόπουλος. Πάμε στη γραμμή και στη συνέχεια θα πάμε λίγο να έχουμε και μια ενημέρωση για το Παναθηναϊκό Ηρακλής. Καλησπέρα σας. Δεν περίμενες, ξαναπάρε. Λοιπόν. Δεν περιμένω, άνθρωπο τον έχει μισή ώρα στην αναμονή. Τι να κάνω, αφού έχουμε θέματα εδώ πέρα. Έχουμε θέματα, έχουμε και μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη. 26-12 Παναθηναϊκός μπροστά. Θα βάλω λίγο. 2-50. Βεβαίως. Περίμενε να πούμε, ρε. Ρε, μην τρέχεις. Περίμενε να πούμε το σκορ που είναι. Θα μου ξαναβάλει χέρι. Πω! 26-12 το σκορ, 2-41 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Γιατί βιάζεσαι να τα λες έτσι. Γιατί είσαι εκεί που μιλάμε για το μάτς. Τι να πω, ρε, δεν μπορώ να σου. Πάμε να ακούσουμε λίγο κάτι που σας ενδιαφέρει. Α, πάμε. Αυτό το λιχνάρι. Για να δω. Στις διαταγές σου, αφέντη. Α, έλα.
ένα τζίνι. Όχι ένα τζίνι. Το τζίνι. Για τις ευχές τους όλοι σε μένα έρχονται. Έχω ρεύμα. Μπράβο. Φθηνό ρεύμα. Αυτό θέλω. Και αέριο. Και μια εταιρεία να την εμπιστεύομαι. Που τρέχω από εδώ και από εκεί και άκρη δεν βρίσκω. Και βρήκε σε μένα. Ε, ποιο να βρω. Τη Βολτέρα, αφέντη. Τη Βολτέρα. Εγώ δεν είμαι για πράγματα τόσο. Απλά έχω μια φήμη. Τι θα πουν οι συναδελφοί μου, τι θα πει ο κύκλος μου. Απλά πράγματα. Για οικονομία και αξιοπιστία στην ενέργεια, θες Βολτέρα. Και τη βρήκες στην άκρη. Μπες τώρα στο voltera.gr. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Βολτέρα. Ενέργεια που θα σας κερδίσει. Μία εταιρεία του ομίλου Avax. Το βάλε το beat. Το βάλε το beat. Λοιπόν, πάμε για να για πάρουμε λίγο, λίγο τέτοιο. Λίγο κλίμα από ο Νίκος Γκάλης. Στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Κίμη εκεί τον είχε ο Καστρίτης. Του είχε λαργό πέρυσι. Του Ζάρα είπε. Ο Βασίλη Κουντή. Α, το κοινό κεραίο. Γιατί πήγε ο Ζάρα νομίζω. Και ο Θοδωρή Ζάρα. Ναι. Φρεντέτ. Πήγε πάνω η άμυνα. Εκεί θα βρει την ελεύθερη πάσα. Θα βρει τον ελεύθερο συμπαίκτη. Αυτό που δεν κατάφερε προηγουμένως ο Τίνος Μίτογλου. Το κάνει πράξη τώρα. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 20 πολύ νωρίς. Έχει την ψυχολογία, έχει από τις δύο πολύ μεγάλες νίκες στο κάτω. 32-12 λοιπόν. Είσαι πάλι στον αέρα, μπορεί α, να μιλήσεις. Α, τώρα είμαι. Ναι. Και ο Μίτογλου ήταν στο σχολείο μου. Και αυτός ήτανε. Ναι. Τι γίνεται, όλους τους είχες. Και το Μίτογλου νομίζω τον περνάω ένα χρόνο, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, 32-12, χάνει ο Ηρακλής, δεν ξεκινήσει καλά. Τον Παναθηναϊκό του κύριου Βόβο. Και τώρα που λέμε για το σχολείο μου. Τι έκανε χθες ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα δηλαδή είναι μια ιδέα. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα δηλαδή. Ρέζι, τα έκρισε πραγματικά. Δεν μπορώ, ρε. Παιδιά, δεν έχει αφήσει να πούμε τίποτα. Δεν μπορεί πραγματικά να συντονιστείς, δεν μπορεί. Δεν είμαι σε καλή κατάσταση. Γιατί? Δεν μπορεί. Δεν μπορώ. Θες να βάλουμε καλύτερα κοσμό το μάτς εδώ πέρα, ότε κοσμοτέ τι είναι. Μην το γλουσιρά σου. Α? Δύο λεπτά πριν είπα ότι τον περνάω ένα χρόνο. Δεν ακούω τίποτα. Δύο λεπτά πριν. Είμαι συντονισμένος. Ούτε καν δύο λεπτά πριν. Δηλαδή. Γιατί ρε, γιατί εγώ είμαι εδώ. Αχ, ναι, γιατί είμαι εδώ, δεν έχω καταλάβει. Προλογιακή βόμβα το δάσκη, ναι, τα... Γιατί είμαι εδώ. Να παραιτηθώ, παρετούμε. Δεν έχω θέμα. Θα πήγε. Γιατί ρε παιδιά, γιατί είναι τόσο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω ρε παιδιά. Καλά, αυτή είναι η ομορφιά, είναι η άγρια ομορφιά της εκπομπής. Δύο χρόνια τον περνάω, 36 είναι. Πω, δύο χρόνια. Ο Βουγιούγας είναι σαν εκείνα τα παλιά τα καράβια. Ναι, πες τα, πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Αλλά τα καράβια. Πες, δηλαδή, σαν τα παλιά καράβια, ναι. Τι, ότι. Κάνω ένα σχόλιο, μου επιτρέπεις. Πω, τι κακό παπούτσι φοράει ο Ράις. Ναι, είναι λίγο κακό. Τι κακό παπούτσι είναι αυτό. Σαν να λένε τόξο. Είναι. Oh. Είδες το Σάββατο, όταν το θυμήθηκα, DPG το πρωί, που μέσω Instagram έλεγε στον κόσμο κάτι με ερωτήσεις και απαντούσε από κάτω και έλεγε, είπε πολλά ωραία πράγματα γενικά. Σκέφτηκα να στείλω. Ερευνητέ, να σου πω κάτι τέτοιο. Δηλαδή, μερικές φορές προσπαθώ να το καταλάβω τον DPG. Πρέπει να το βγάλουμε εδώ μια μέρα. Ναι. Πιστεύω ότι δεν μπορείς να το καταλάβεις τον DPG. Είναι. Δεν ξέρω. Είναι περίεργος άνθρωπος γενικά. Πολύ περίεργος. Δεν υιοθετώ, κύριε Γιανακόπουλο. Δεν ξέρω. Δεν υιοθετώ. Θα έχουμε βάλει με όλους. Θα θέλει πρώτα ο Καραπαπάς, μετά ο Μαρινάκης, μετά ο Γιανακόπουλος. Όλα καλά, παιδιά. Δεν θα βγάλω εβδομάδα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όχι, είμαστε καλά, είμαστε πολύ καλά. Για Μελισανή δεν έχουμε πει κάτι. Ναι, το γλιτώσαμε εκεί, τα κασκόλ τα γλιτώσαμε, δεν είναι. Δεν κινδυνεύουμε από κασκόλ. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Κασκόλ μακριά. Είναι έξοδο, ναι. Τι να στείλει στο Θεσσαλονίκη. Έξοδο. Μελισανή τη μπα αποκλείεται. Έξοδο. Έχουμε την Αγία Σοφιά να ασχοληθούμε τώρα. Θα φάμε τον Κωστένοχλο. Θα φέρουμε άλλον. Υπηρεσιακό γι' αυτό. Ο Κωστένοχλο θα έφευγε έτσι κι αλλιώ. Απλά πλέον. Όχι, το προηγούμενο διάστημα έλεγαν ότι όταν έκαναν καμιά δυο εμφανίσεις ψιλονορμάλ η ΑΕΚ στην αρχή, όταν έγινε η αλλαγή, έλεγαν ότι θα πάμε με αυτόν. Κοίτα, και πριν τον Άρη, αυτό το οποίο λέγανε ανεπίσημα είναι ότι είμαστε αναζήτηση προπονητή μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο μέλλον. Στον Ολυμπιακό είναι αυτό που γίνεται τώρα. Να φύγει ο Μαρτίνς. Όχι, όχι, το προετοιμάζουν το έδαφος. Για να φύγει ο Μαρτίνς. Μέσα από το Κυριακό, από το Σάββατο βασικά, ήταν προς τα εκεί αυτή η κατεύθυνση. Σήμερα. Το πηγαίνουν και στους παίκτες. Well. Πρώτων ευθυνών τους και όλα αυτά. Τάκης Λεμονής. Φτάνει και αυτός, δηλαδή, Έλληνος. Welcome.
Αλλά το προετοιμάζουν. Όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να έχει τόσο πολύ κουβέντα για επιλογές και πρόσωπα και προπονητή, ναι. Είναι 150% ότι προετοιμάζεται σιγά σιγά. Ναι. Μία-δύο στραβές θέλει για να γίνει αλλαγή. Μάλιστα. Ο οποίος Μαρτίνς, εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα ο καλύτερος προπονητής που έχει καθίσει στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι καλός, ναι. Είναι καλός. Έχει κάνει καλή δουλειά. Μεθοδικός. Δεν είναι ότι θέλει τον χρόνο του. Είναι ήθελε ότι... βασικά τον χρόνο του. Πέρυσι. Φέτος. Δεν είναι αυτό, ρε. Είναι ότι εντάξει, και προφανώς και θα. Στον Ολυμπιακό έχουν ένα πράγμα στο μυαλό του φτιαγμένο, μια δική πραγματικότητα. Ψάχνουν να βρουν ποιο φταίει. Κοίτα. Πάντα. Πρόσεξε. Ποτέ δεν φταίει ο πρόεδρος, ποτέ. Τα κάνει όλα σωστά. Η γκέλα είναι πάντα μέσω πρόγραμμα στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει σχέση που έπεσε με τον Πανιόνιο. Τώρα το θυμήθηκα, ρε Νίκο. Τι είναι. Η κάπα τα κοινιά του Ολυμπιακού πώς πάει. Να ξέρουμε τι θα γίνει τα Χριστούγεννα. Θα είναι τα παιδιά από το Γενάρη και μετά εκεί. Θα φύγουνε. Τι είναι δεύτερη, τι είναι. Δεν θυμάμαι, ρε Νίκο. Να δούμε τι κάνουνε. Γιατί ο πρόεδρος του είχε. 36-15 πρώτο δεκάλεπτο στο ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός Ηρακλής. Συγγνώμη, ρε αγάπη. Που διέκοψα την κουβέντα σου για την κάμπα 19 του Ολυμπιακού, επειδή έχουμε να πούμε σκόρ πρώτο δεκαλέπτου. Άμα τρελάνεις τώρα. 19 και 20 πρώτα λεπτά. Τέλεια. Μιλικό και μπαξ. Ποιος είναι. Δεν μπορώ. Δεν παιδιά. Ωχ, τι ζούμε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάσταση στο ΝΟΑ στην 5η Θεσσαλονίκη. Όπα. Τα λέει για μένα. Εγώ λέω κάτι σημαντικό τουλάχιστον. Δεν κάνουμε να λέω για τα αστέρια. Δεν είναι σημαντικό το 36-15 στο ΑΚΑ. Στις 11 το πρωί. Ναι, στις 11 το πρωί σκασίλα μας. Γιατί παίρνεις και λεωφορείο σαν. Όχι, αλλά μην κίνησε χωρίς λόγο. Όλο και κάποιος βρίσκεται. Στο newsfeed θα διαβάζουμε έτσι. Μπαίνουμε και στο newsfeed, δίνουμε κλικ, παιδιά. Που ψάρευε τις ειδήσεις. Έτσι. Κοροϊδεύεις. Όχι, δεν κοροϊδεύεις το αδερφάκι του Πάκου 4. Κοροϊδεψα. Σε βλέπω λίγο, λοιπόν, έχεις ένα ύφος. Είπα, λέω, σα κοροϊδεψα. Έχεις ένα ύφος γι' αυτό. Το αδερφάκι του Πάκου 4. Αυτή ποια είναι. Θα σε βάλουμε στην οθόνη, το λέω έτσι. Πραγματικά. Έχω εθιστεί με το open, παιδιά. Έχω εθιστεί με το open. Πολύ ελληνική κουβέντα, μπράβο. Νίκο, πάρα πολύ καλό. Ναι. Πάρα πολύ καλό. Στηρίζεις open? Όχι. Εγώ στηρίζω καιρό open. Κόκκινο ποτάμι μου. Το φίλο που θα βγει σε λίγο, το συνάδελφο. Θα βγει σε λίγο? Ναι. Αφού βγαίνει σε λίγο. Εκείνο με το κουστούμι. Μετά κουστούμι. Που είναι ιδανικά. Αφού ο Μακαρίτης ήταν. Είναι ιδανικά, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Ο άνθρωπο. Μια χαρά. Βλέπεις κόκκινο ποτάμι. Το έχω χάσει τελευταία δύο-τρία επεισόδια. Δεν έχω δει καθόλου. Κακός, είναι ωραία σειρά, είναι ωραία παραγωγή. Όχι, μπράβο όχι, στον Ιβάν Σαββίδη, να τα λέμε όλα. Ευχαριστώ, είναι ωραία παραγωγή. Ευχαριστώ Κούγια σε Σαββίδη για τη φιλοξενία. Αφού ανακοίνωσε η λέξη. Ήταν και ο γιος του. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Που όπως αποκάλυψε. Ήταν ο γιος του. Πενθύμερε εδώ. Ναι, και έβγαλε ανακοίνωση. Ανακοίνωση. Ο γιος του. Ευχαρίστησε πριν από λίγο τον Ιβάν Σαββίδη και την Bye Bye για την φιλοξενία. Ναι. Και λέει στο τέλος ότι φιλοξένησαν και το γιο του μαζί με τους μαθητές του σε σουίτα στο γήπεδο. Για να δουν όλοι μαζί το παιχνίδι. Πού το αποκάλυψε ότι ο γιος του Πενθύμερε εδώ? Στην Τρόικα της Παρασκευής. Στην Τρόικα, έτσι, έτσι ρε εσύ, έτσι ρε εσύ. Έτσι, να τα έτσι. Λέμε αυτά. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Που είπε, έλυσε τη σοπή, που είπε τη κάποια εδώ. Πράγματα για τον Άγγελο Αναστασιάδη και φαγώθηκαν από κάποια site. Να τα λέμε γι' αυτό. Ναι. Βέβαιος. Έλυσε τη σιωπή του εδώ. Αλήθεια. Μόνο εδώ, πρώτος εδώ, πρώτη φορά. Η Τρόικα βγάζει, δηλαδή, αποκλειστικό της όλη την ώρα. Είναι μια πολύ παραγωγική εκπομπή νομερική, θα έλεγα, το 12. Σήμερα είχαν Καρανίκα. Ναι. Πολάρισα. Ναι. Καρανίκας. Και Μπίλι Βελόσο. Ή αλλιώς Βασίλη Ρωβάρα. Σοβαρά. Βεβαίως. Το έχασα αυτό. Ρωβάρα. Άκουσα ο Καρανίκα και μετά έκλεισα. Ανερχόμενος agent. Σοβαρά τώρα. Έγανα ρόβα. Βεβαίως. Πώς το έχασα αυτό. Βελοσάρ. Είναι πολύ. Είναι ωραίος τύπος. Είναι ωραίος τύπος, είναι πρότυπο και είναι πολύ εξελιγμένος. Καλά, πρότυπο, είπα, Βερενίκο. Πάνω στο ποδόσφαιρο πλέον. Μάλιστα. Τι θα ακούσουμε μετά ω Πάκο 24. Αχ, δεν μπορώ να σου πω. Αποκλειστικό. Δεν μπορώ να σου πω. Αμρ Ουάρντα. Ήταν εκεί χθες. Κάτι έμαθα, κάτι έκανε, κάτι με την Κελκίδα. Βγήκε πριν το. Κάνα δεκάλεπτο πριν τη σέντρα. Θα χάλει. Θέλει οπωσδήποτε μαλλί, κάτι να το κάνει το μαλλί. Θέλει μια αρέωση, ένα κούρεμα κάτι. Είχε και τον αέρα, το μαλλί πήγαινε πέρα δόθε. Μηχανή. Μπήκε μέσα χαλαρός, κοιτούσε δεξιά-αριστερά. Με το που κατάλαβε ότι τον κατάλαβαν, πήγε, χαιρέτησε όλο τον κόσμο περιμετρικά στα κάγκελα. Εννοείται, έδινε το χέρι. Μετά ζητούσε από τα ball boy, τα παιδάκια μπάλα. Έκανε κάτι σουτάκια.
Χειροκροτούσε κερκίδα, χαιρόταν κι αυτός μαζί. Δηλαδή το παιδί μια θεότα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, αρέσει. Τίποτα δεν καταλαβαίνει. Πραγματικά. Ψάχνει τρόπο να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί. Δεν είναι ψάχνει τρόπο να γυρίσει πίσω. Δεν είναι αυτό. Είναι λίγο κι αυτό, ρε αγάπη τώρα. Όχι, Νικό, είναι πάντα έτσι. 2-3, 10, 2, 7 και 3 8 αργία και λίγο ακόμα ανοιχτέ οι γραμμέ. Το παιδί έχει. Προβλήματα. Είναι μια οντότητα ο Άμρου Άρτ. Είναι αυτό που λέει ο Σταύρο. Τον Άρτ τον βλέπει στη Μητροπόλεω και μπορεί να είναι την ίδια στιγμή στην Κρήτη. Είναι μια οντότητα. Δεν είναι. Βγάλ τον Άρη. 36-37 το σκορ. Ο, τον Βάρντα. Δεν είναι για το διάφορο Βάρντα. Δεν είναι, όχι. Ρε, γιατί κοροϊδεύεις, ρε. Τι ηρωικό ρεπορτάζ. Γιατί κοροϊδεύεις τον συνάδελφο. Όχι, δεν το κοροϊδεύω, αλλά. Έδειξε το ρομαντικό σε αυτόν, Νίκο Παπαδόπουλο. Ηρωικό ρεπορτάζ. Και εμείς είμαστε εδώ στη ζεστούλα. Και παραπονιέσαι κιόλας! Έχουμε κάνει κι εμείς κάτι την ταλιμπανίστηκα και μην αγχώνεσαι. Καλά, αυτό το έχεις κάνει. Να σε. Στην Ολυμπιάδα έξω, να βρέχει τι κάνει με αδιάβροχο και στην παγωνιά. Έχουμε κάνει μετάδοση αγώνα 90 λεπτά. Αυτό ρε Νίκο, τι σχέση έχει το μετάλλο. Στο όρθιο. Wow. Και με βροχή και με μείον ένα. Όχι, ρε Νίκο, τι κάνει. Ένα τώρα, πόσο και δύο βάθμους. Εκείνες καλές εποχές του Άρη. Εδώ που κάναμε μετάδοση στο όρθιο εκπληκτικά. Ωραία χρόνια. Γάμα εθνική. Γάμα ήταν, σε Β' είχε δημοσιογραφικά, δόξα τω Θεώ, τα περισσότερα. 36-17 στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός μπροστά, 7-48 το ημίχρονο. Ευχαριστούμε την αγάπη Γαβριλίδα από το ΆΚΑ. Έχει και βόλη νομίζω σήμερα Παναθηναϊκός Ηρακλής. Αλήθεια, το δούμε, το τσοκάρουμε, βεβαίως. 36-18. Για να σου το λέω, εγώ είναι εγγύηση. Για βόλη ειδικά, ναι. Τι νομίζεις, εδώ πήραμε φαντάκι το βόλη. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σας εύχομαι και Φιρμίνιο. Αχ, τι αστεία. Έχει η Champions League την εβδομάδα. Έχει, αύριο θα έχουμε προβλέψεις. Επίσης ενημερώνω την Τετάρτη 5 η ώρα. Έχει Youth League, ΠΑΟΚ, Δυναμό, αν θυμάμαι καλά. Σε ναι. Παραχωρώ με τη μια μισή ώρα. Στέριος λογικά θα είναι στην Τούμπα. 90 λεπτά. Να πάω εγώ. 90 λεπτά. Όχι, να πάω και να μην έρθω. Είσαι έξι που μπούμε μετά. Ναι, αλλά τα παιδιά εκεί στην Κάβο 19 με ζητάνε. Λένε, ναι, 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 γιατί είμαι το γούρι τους. Ναι, ρε, σε πιστεύω, δεν έχω πει ποτέ. Κάβο 19. Τι λες, μόλις πιο πολύ από όσο έχω πάει. Στα ευρωπαϊκά, στα... πήγα πέρσι. Στα ελληνικά η αγάπη πήγαινε. Με την τότε να ήμουν εκεί. Εντάξει. Μου ξέρετε κάτι άλλες ειδικές που δεν πηγαίνανε, η αγάπη ήταν εκεί. Να τα λέμε. Αλήθεια είναι αυτό. Σουρωτές, από εδώ, από εκεί, με σύμβριες, τα πάντα. Με ετοιμάζει για κλάνς Βικελίδης, θα μου έχεις ένα καλό σημείο. Έχουμε ακόμα νομίζω πολύ καιρό μέχρι. Ναι, αλλά ξεκίνα λίγο τις προετοιμασίες. 40 μέρες. Ξεκίνα γιατί είστε δύσκολοι εσείς. Δεν είναι στο χέρι μου, αλλά κάτι θα κάνουμε. Έχετε και πιο δημοσιογραφικά, Ελά. Σε άλλο μέρος είναι τώρα. Πάνω πάμε τώρα. Καλύτερα. Έχει περισσότερες θέσεις, είναι πιο άνετα. Δεν έχετε θέμα. Ούτε στριμωξεί ούτε τίποτα. Ούτε θα έχουμε. Απλά θα είμαστε. Απλά δεν θα είμαστε μαζί. Δεν μοιάζει αυτό. Ούτε θα έχουμε εισόδους, εξόδους τέτοια. Γενικότερα. Υπάρχει ένα αρνητικό βέβαια. Οχ. Για να πες μου, Ρενικό, πάλι. Πες μου. Τι. Υπάρχει ένα αρνητικό. Τι, ότι. Δημοσιογραφικά είμαστε στον κόσμο. Και πριν έτσι ήταν, Νίκο, τώρα μην. Δεν θέλω να. Δεν έχει πλεξιγκλάς. Μην πω. Τι εννοείς. Δεν έχει πλεξιγκλάς. Είμαι εγώ εδώ σαν δημοσιογραφικά, είναι εδώ ο διάδρομος, δίπλα είναι η κερκίδα, χωρίς πλεξιγκλάς. Γιατί, για ποιο λόγο σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτό δεν γίνεται πουθενά. Επιστεύω ότι θα υπάρχει μια μέρη για το παιχνίδι συγκεκριμένο. Είναι η αλήθεια, πιστεύω. Υπάρχει σεκιουριτάδες όμως. Είναι security full, okay, κομπλέ. Και πέρσι υπήρχαν και έξω υπήρχαν. Υπήρχε πλεξιγκλάς όμως. Ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το σχολιάσω στον αέρα αυτό που θέλω να πω, αλλά το πνίγω. Αλλά για εσάς κάτι θα κάνουμε. Το πνίγω γιατί θα είμαι. Πολύ ωραία τα δημοσιογραφικά του Βικελίδης. Μια λεπτομέρεια να δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό. Αλήθεια. Είναι πολύ ωραία όμως το δημοσιογραφικά. Μα δεν είναι καλό και για εσάς. Το ξέρω. Σε μένα το λες. Εγώ ευτυχώς δεν είμαι κοντά. Θα μας βάλετε πάλι όπως πέρσι τα 5-6 άτομα που θα είμαστε σε ένα μέρος συγκεκριμένο. Να κάνουμε μπαμ, ρε παιδί μου, να μας καταλαβαίνουν όλοι. Εκεί! Γιατί εμείς, να τα πούμε και αυτό στον κόσμο, έρχεσαι στην Τούμπα και κάθεστε ανάμεσά μας. Εσύ κάθεσαι ανάμεσα σε μένα και στο Στέριο. Εγώ κάθομαι ανάμεσα. Ο συνάδελφος σε... Γιώργος κάθεσε στους δικούς του. Εγώ λοιπόν παίρνεις δύο. Ο Αλέξης κάθεσε στους δικούς του. Παίρνεις τρία λοιπόν παραδείγματα που δεν ταιριάζουν στην προηγούμενη περίπτωση. Γιατί, Γιατί εμείς τρεις που ανέφερες κάνουμε μετάδοση. Άρα πρέπει να είμαστε με αυτόν αντίστοιχο του Πάκου που κάνει μετάδοση. Πάντα. Και να μην έκανε μετάδοση πάλι και θα σε βάλει. Γενικά αυτό ισχύει στην Τούμπα. Ποτέ δεν βάζουμε αυτό. Ο Γιώργος ο Γκάτος πηγαίνει κάθε μόνο στον πάνω. Ποτέ δεν έχουμε βάλει στην Τούμπα αυτού που έρχονται από άλλε ομάδε σε ένα μέρο όλου μαζί. Άσερε. Είναι πάντα δυσκολισμένοι. Εσεί το κάνετε αυτό. Άσερε. Και γενικά σε ό,τι γήπεδο έχω πάει δεν γίνεται αυτό. Και στο ΑΚΑ που πήγα πάντα ήμασταν μέσα στη Sykes Reporter. Δεν ήμασταν μόνοι μα. Πέντε άτομα μαζί να κάνουμε μπαμ. Καρεσκάκι δεν έχω πάει ακόμα, οπότε δεν μπορώ να πω για Καρεσκάκι. Δεν έχω πάει στο Γιώργο. Ήταν να πάω την Κυριακή. Ήμουν έτοιμη. Υπήρχε αλλά... αυτοκίνητο. Αεροπλάνο, ρε, τι αυτοκίνητο. Σε κάνω κάτι να πάω με το αυτοκίνητο. Πόσο το αεροπλάνο. Με πήγαινε, έλα, επειδή το σκεφτόμουν την επόμενη εβδομάδα. 200 κάτι. Ναι.
Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι μου παρουσιάστηκε μια οπτική γενικότερη. Να φύγω τα λεφτά. Ναι, παρουσιάστηκε μια οπτική έτσι. Ναι. Και άλλαξα άποψη. Το άφησα. Εσύ δεν είσαι η αγάπη στο Πάκρους 4. Το άφησα, όχι. Καλά, σιγά τώρα με κάνουν να γνωρίσουν, ρε. Αλλά εντάξει. Άστο. Δεν χρειάζεται. 43-19 στο ΑΚΑ, δύσκολα πράγματα. Ναι, ρε Νίκο, εντάξει, χαίρομαι πολύ. Που βάζει τρίποντο όμως τώρα, 43-22. 43-22, βεβαίως. Το γυρνάει. Βεβαίως, πάμε να ακούσουμε λίγο. Σαν καλά, 2 πόντο Παπάς για τον Παπαπέτρου. Υψώνει κάρφωμα από τον Τζέικου Γουάιλι για το 45-21. Εντάξει. Τόσο αντέχει. Δεν ήταν καλό. Νίκος Παπάς. Μορφή, ωραίος, δυνατός. Προσκυνώ. Και ο TPG 7000 είπε ότι πολύ ταλέντο, αλλά προβληματικός χαρακτήρας. Παπάς. Στο, ναι, στο προχθεσινό του Q&A. Μάλιστα. Άμα θέλεις να ξέρεις. Εγώ είμαι Νίκο Παπά όμως. Νίκο Παπά. Αυθεντικός. Παπά. Μια χαρά, Νίκο. Μια χαρά. Τι ωραία είναι. Και πολύ μισή. Καλά. Τρίπο το Παναθηναϊκός. 48-21. Να κλείσουμε ένα smartwatch. Μια κυρία, μια μπάλα. Και μια ακόμη κυρία. Γυναίκα μας και πολύ πλάτη. Κυρίας, ναι. 48-21 στο ΆΚΑ. Κάπου εδώ εμείς σας αφήνουμε. Νομίζω ήταν αρκετά δροσερό. Ναι, αυτή η κουμπή σήμερα ήταν η μη τυχόν. Όπα, όπα, περίμενε. Τι γράφεις. Ναι. Γιατί είναι, Νίκο, δηλαδή. Να έχουμε να θυμόμαστε ότι κάναμε μια γεμάτη. Κάτσε, γιατί μπορεί να μην μπορεί να παίξει. Μπορεί πάλι να μας τη δείξουν, ναι, Νίκο. Μπορεί να μας τη δείξουν κάποιοι. Νίκο. Μας πολεμάνε, τι είναι ξεκάθαρο. Σε όλη την πειρά. Η επιτυχία της εκπομπής είναι τέτοια που δεχόμαστε πόλεμο μέχρι και από το YouTube. Πες τα. Λοιπόν, ακολουθεί το ΠΑΚΟΣ 4 με την κυρία Γαβριλίδου, η οποία είναι απέναντί μου, με όλο τον απόϊχο ΠΑΟΚ Λάρισα, εβδομάδα ντέρμπι, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Α, ο φίλος Δημήτρης λέει: ποιος δεν αναγνωρίζει αγάπη, σε παρακαλώ πολύ, ταλεντάκι και στη δημοσιογραφία εκτός από το τένις. Μπράβο, ποιος? Δημήτρη, με ξέρεις πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Για το τένις δεν ξέρω. Για το τα λες πάρα πολύ καλά, σε στηρίζουμε. Ναι. Νομίζω το μήνυμα της ημέρας ήταν το φίλο του Χρήστου που λέει: ποια είναι η κοπελιά, ή διάθετη εκεί πέρα, τι την κάνει την αγάπη. Γιατί είναι Χρήστο, κάθε μέρα είμαι άνθρωπος έξω καρδιά. Αν όχι εγώ, τότε πια. Απλά βλέπεις τραβάω. Έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου που μιλάω εγώ για τον κόρμπο και μου λέει για τον καιρό. Τσελεπάρεις. Ναι, δηλαδή και τώρα εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Δεν είναι εύκολο αυτό που κάνω. Εσύ δεν κρίνεις για καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο που κάνω, φίλε Χρήστο, το καταλαβαίνεις. Με νιώθεις. Αυτά. Αύριο ξανά. Λογικά. Άμα δεν γίνει κάτι. Τόσο συγκλονιστικό πρόσωπο. Τόσο πέσει κανένα δέντρο στην πυλά και δεν πρέπει να φύγει. Μακάρι. Μακάρι. Θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Ξέρω. Αλλά. Κακοκαιρία, ε. Και τσάμπε. Κάντε παιδιά λίγο χιονάκι. Να απολύσουμε 3-4 μέρες. Αλλά ακόμα για χιόνια δεν είναι. Μπορεί όμως. Πηλαία, είσαι ψηλά. Η αγάπη πιστεύω ότι θα είναι από τους ανθρώπους που άμα δει ότι πάρα πέσει θερμοκρασία 0-1, αλλά δεν βρέχει, θα πάρει το λάστιχο και θα βρέχει το δρόμο έξω στο σπίτι της. Εύκολα. Για να παγώσει ο δρόμος και να μην μπορεί να φύγει. Εύκολα, εύκολα. Όταν ήμουν στο σχολείο και έλειωνε το χιόνι, κνευριζόμουν τόσο πολύ. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο. Κάτσε, ρε, κάτσε 2-3 μέρες. Ήμαρτον δηλαδή. Τίποτα. Γαλότσα, λάστιχο και έτσι. Τι κάνεις αγάπη, τίποτα μπαμπά εδώ πέρα. Ναι, θέλω να πάω στη δουλειά μου. Ποτίζω λίγο τον δρόμο. Πάμε λίγο. Πάμε, έλα, λοιπόν. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί ΠΑΟΚ 24. Εμείς θα ξαναλέμε λογικά αύριο. Γεια σας.